Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. I grew up in a city and kind of was always around all the benefits of multiculturalism, but it's not how I feel so much now. Όταν ο Τζον χώρισε με τη σύντροφό του, δυσκολευόταν να πληρώσει το ενίκιο μόνος του. Ζώντας στην επαρχία του Queensland, ο Τζον βρέθηκε να ανταγωνίζεται για τα ενίκια με κατοίκους που ήθελαν να παρατείνουν τη βίζα των διακοπών εργασίας τους, ή αλλιώς working holiday. They could outbid people who were trying to look for a long-term kind of residential. I mean, they can group together and kind of live kind of more people per house. And if you don't have the money to compete, Πέρυσι, ο Τζον μετακόμισε στο Brisbane, πιστεύοντας ότι θα είχε μεγαλύτερη τύχη στην έβρεση κατοικίας. Ανταυτού όμως, βρέθηκε να ζει στο φορτηγάκι του, ενώ δούλευε έως και 10 ώρες την ημέρα. Λέει ότι ήταν τεχνικά άστεγος για πάνω από ένα χρόνο. Πριν από 2 μήνες, ο Τζον μετακόμισε σε μια αγροτική κατοικία, σε περιοχή που τον απομάκρυνε αρκετά από την οικογένειά του. Ανέφερε ότι η έλλειψη οικονομικά προσιτών κατοικιών έχει αλλάξει κάποιες από τις απόψεις του σχετικά με τους ανθρώπους που μεταναστεύουν και μετεγκαθίστανται. One of my strongest dislikes is actually whenever I see a Victorian number plate, I have a little mantra that I say to myself. Ο Τζον δήλωσε ότι ήταν συγκλονιστικό να συνειδητοποιήσει πόσο είχαν αλλάξει οι απόψεις του λόγω των αυξανόμενων πιέσεων του κόστους διαβίωσης. An openly hostile person. I wouldn't kind of have a go at the color of your skin or who, how you walk or what you look like, but it really shocked me. Βέβαια, ο Τζον δεν είναι μόνος του. Η οικονομία αποτελεί τη μεγαλύτερη ανησυχία για τους Αυστραλούς σήμερα, σύμφωνα με το δίκτυο κοινωνικής συνοχής του Ινστιτούτου Σκάνλων. Η διευθύνουσα σύμβουλος Ανθέα Χάνοξ λέει ότι όσοι αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες σημειώνουν χαμηλότερη βαθμολογία στις περισσότερες από τις μετρήσεις που πραγματοποιούν. They're also probably more likely to have a lower sense of belonging. They're more likely to say that they have a lower trust in government. Generally trust other people a little bit less. They often feel quite isolated from others. They also think that life in Australia probably isn't going to get any better. But also that they can feel that migrant diversity probably doesn't make Australia stronger. Σημειώνει ότι η αίσθηση της ελπίδας και της αισιοδοξίας είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. The more we can build a sense of optimism into everybody's daily life and some hope and belief that actually things are going to get better into the future, then in actual fact that will lift up everybody. Η Rachel Leah Jackson πρωτοστατεί σε κοινότητες στις βόρειες παραλίες του Σίδνεϊ. Ανέφερε πως το χάσμα μεταξύ εκείνων που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες και των πλουσίων διευρύνεται συνεχώς. You know, the northern beaches is a beautiful place to live, but there is a lot of poverty and there's a lot of need and there's a lot of disconnection of people that are lonely and I know that loneliness. Η εμπειρία της Ρέιτσελ την παρακίνησε να πρωτοστατήσει για περισσότερες κοινωνικές και οικονομικά προσιτές κατοικίες στην περιοχή που ζει. Financially we were crippled, we became homeless. We were told, you know, the only place to go was to stay in our car. I rang all the numbers that everybody told me to, nobody helped. Το 2011, η Ρέιτσελ εξήγησε πως διέφυγε από το κίνδυνο της ενδοοικογενειακής βίας μαζί με τα 3 παιδιά της. I was basically told by housing that it's a 20-year wait for accommodation. And to this day, I still have never got any permanent housing. Μετακόμισε από το αυτοκίνητό της σε ένα τροχόσπιτο σε φίλους, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο. Είπε στο SBS Examines ότι η στεγαστική της κατάσταση ήταν ασταθής στα τελευταία 13 χρόνια. I would say the housing crisis has almost been worse than domestic violence itself. And it still continues and it's still overwhelming for me daily. Ωστόσο, η Ρέιτσελ έχει μια οπτιμιστική άποψη για την κρίση κατοικιών, βλέποντας την ως μια ευκαιρία αλληλεγγύης, φέρνοντας τους ανθρώπους πιο κοντά. Σημειώνει δε ότι υπάρχουν απίστευτοι άνθρωποι στην κοινότητά της, αλλά πρέπει να γίνουν πολλά περισσότερα για να γεφυρωθεί το χάσμα. Everybody, no matter what your age, you know, we all face this and it's important we work together for our community because at the end of the day, community is the strength of who we are. And so we have to stick together and help each other. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μας στο Facebook, στο SBS Greek.